Τώρα, κυρίες και κύριοι, παρότι η χρήση πλαστικού χρήματος έχει εκτιναχθεί, κάποιες επιχειρήσεις, ειδικά οι πολύ μικρές, αρνούνται πεισματικά να τοποθετήσουν τερματικό, κάνοντας τη ζωή δύσκολη στους καταναλωτές. Μόνο να έχουμε τρίτα παίρνουν ταξί, αλλιώς δεν δέχονται. Στις προάλλες πήρα ένα εδώ από το Κολονάκι, είχε πετύχει κίνηση, τον πήγα στο Σκουφά και δεν είπε τίποτα, ξέρεις. Και μου λέει: έχω μόνο κάρτα. Λέω: τα ταξί στην Ελλάδα πληρώνονται με κάρτα. Δεν είναι σωστό, αλλά προφανώς το κάνουν για να βγάλουν το κάτι παραπάνω αυτό. Την ώρα που το πλαστικό χρήμα κυριαρχεί στις καθημερινές συναλλαγές, οι διοκτήτες ταξί αρνούνται να δεχθούν πληρωμή με κάρτα. Επειδή την έχω ήδη πατήσει, πάντοτε φροντίζω να ρωτήσω πριν την επιβιβαστώ σε αυτό. Ιδάλλως κάνω στάση σε κάποια τράπεζα ώστε να σηκώσω μετρητά. Την ίδια ώρα, αδυναμία συναλλαγής με κάρτα παρουσιάζεται και σε πολλά περίπτερα. Όταν ο τζίρος μου είναι 85% στα τσιγάρα που είναι το κύριο μέλημά μου και οι κάρτες, φανταστείτε που θα πηγαίνει. Περίπτερο που χρησιμοποιώ και πιο πολύ, νομίζω ναι. Είναι αρκετά πιο εξυγχρονισμένοι, έχουν POS περισσότεροι. Έως τώρα οι οδηγοί ταξί έχουν πετύχει την αναστολή χρήσης POS. Πρέπει και για τα ταξί να υπάρξει μια τέτοια υποχρέωση που ισχύει για το σύνολο των επαγγελματικών ομάδων. Από τον φούρνο που είναι στη γειτονιά μας και κάποιος παίρνει έναν καφέ του 1,80 και πληρώνει με πιστωτική κάρτα. Με το ίδιο σκεπτικό, κανείς δεν θα έπρεπε να δέχεται πιστωτική κάρτα. Όταν θα μας πει να το βάλουμε, με υποχρέωσή μας θα το βάλουμε. Οι οδηγοί ταξί από την πλευρά τους βρίσκουν άλλου είδους λύσεις. Μπορείς να κάνεις διακανονισμό με το ταξί, να πάω σπίτι, θα με αφήσεις, θα περιμένεις, θα σε πληρώσω. Πολίτες αδυνατούν να βρουν ταξί όταν δεν φέρουν πάνω τους μετρητά. Ενώ οι επαγγελματίες οδηγοί δηλώνουν ότι δεν θα δέχονται πληρωμές με κάρτα έως ότου τους υποχρεώσει ο νόμος. Η χρήση του λεγόμενου πλαστικού χρήματος στη χώρα μας έχει εκτιναχθεί τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας επιτακτική την υιοθέτηση τέτοιου είδους συναλλαγών από όλες τις επαγγελματικές ομάδες.